πολιτικές διεκδικήσεις. Τον πολιτικό αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη φιλοξενούν απόψε οι τομές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήλθες. Τα όσα λοιπόν αποκαλύπτει σήμερα στη σημερινή για τις διεκδικήσεις και τους όρους του κατοχικού ηγέτη με την υπογραφή Ερντογάν, έρχεται ο ίδιος σε συνέντευξη του στον πολίτη να τα επιβεβαιώσει. Καμία συζήτηση, λέει, για ασφάλεια, εάν δεν προϋπάρξει πολιτική ισότητα. Λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν συζητά, εάν συζητηθεί ασφάλεια στο θέμα των μηδενικών εγγύσεων και των μηδενικών στρατευμάτων, και όπως ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ταγίπ Ερντογάν, προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην τελευταία συνάντηση, πρόταξη είναι πολιτική ισότητα. Θέλουν να κλείσουν την πολιτική ισότητα. Δηλαδή, θεωρούν ότι δεν θα συζητήσουν τη μηδενικό στρατό, μηδενικές εγγύσεις, και τώρα μετακινούν το θέμα της προτεραιότητας στο θέμα της πολιτικής ισότητας. Που τι σημαίνει? Ξεκινούμε από το μηδέν και φτάνουμε στο άπειρο. Δηλαδή, πολιτική ισότητα μπορεί να σημαίνει και μόνο το 50-50 στη γερουσία. Το πιο απλό. Ναι. Πολιτική ισότητα μπορεί να σημαίνει και διχοτόμηση της εκτελεστικής εξουσίας, όπως είναι η εκπεριτροπής προεδρία. Πολιτική ισότητα μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει κρυμμένο βέτο. Δηλαδή, στα ζητήματα που αφορούν τους Τουρκοκύπριους θα πρέπει να χρειάζεται έστω και μια ψήφος ή να μπλοκάρεται, είναι το λεγόμενο minority blocking vote, από μια τουρκική ή δύο τουρκικές ψήφους. Πολιτική ισότητα μπορεί να σημαίνει και για άλλες ειδικές πλειοψηφίες. Ναι. Πολιτική ισότητα μπορεί να τεινάξει το κράτος στον αέρα. Άρα το θέμα της ασφάλειας δεν σχετίζεται μόνο με τα στρατεύματα και τις εγγύσεις, αλλά με τη δυσλειτουργία ή τη λειτουργία ενός πολιτιακού συστήματος. Πριν πάμε στο κομμάτι της λειτουργίας της κυριαρχίας, δηλαδή θέλουν και παραμονή εγγύσεων κατά κάποιο τρόπο και στρατού, και πολιτική ισότητα. Και διχοτόμηση στην πραγματικότητα της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. Έτσι εννοούν την πολιτική ισότητα, είτε σε αριθμητικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εξουσιών. Όταν λέμε δηλαδή εκπεριτροπής προεδρία, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εναλλάσσονται στην εξουσία, δηλαδή διχοτομείται η εξουσία, ένα μέρος της κυριαρχίας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Και αυτό είναι θεμελιώδη ζήτημα. Και προσπαθούν να το ανταλλάξουν με τα ζητήματα της ασφάλειας, στα οποία ζητήματα ασφάλειας λένε ότι είναι σχάτη προδοσία και για τον μέσο Τούρκο. Το είπε ο κύριος Τσαβούσογλου προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο Κράτς Μοντανά, όταν του εξήγησε ότι η ίδια του η σύζυγος, η οποία είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου και μορφωμένη, θα τον αποκαλούσε προδότη αν δεχόταν την αποχώρηση έστω και ενός Τούρκου στρατιώτη από την Κύπρο. Τώρα, αυτός ο κατακαιρματισμός της κυριαρχίας, που είναι ακριβώς απότοκο του συνδυασμού εκπεριτροπής και προεδρία και πολιτική ισότητα, με ποια εναλλακτική λύση θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε? Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Να διασφαλίζει και βεβαίως τη συνέχιση, ναι, και όχι την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν προσέξετε, οι Τούρκοι τώρα θέλουν δικαίωμα βέτο στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας πάνω στα ζητήματα του φυσικού αερίου. Ναι. Διότι το θεωρούν ότι είναι ύψιστη στρατηγική σημασία σήμερα για αυτούς. Ναι, λοιπόν, συνεπώς, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είναι η έκθεση αξιολόγηση τη Τουρκία. Και τα κόμματα όλα θέτουν τροπολογία και ζητούν να ενσωματωθεί σε αυτό το ψήφισμα η αντιδήλωση της 5ης Σεπτεμβρίου του 2005, της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, που λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία από την Τουρκία, αλλιώς δεν προχωρεί η ενταξιακή διαδικασία. Εάν αυτή είναι η βάση των συνομιλιών, τότε ταυτοχρόνως επιλύεται το πρόβλημα της συνέχειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτοχρόνως έχουμε ένα ενιαίο κράτος αποκεντρωμένο, δηλαδή μπορεί να υπάρχει μία ζώνη τουρκική και μία ζώνη ελληνική στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους, και η δική μας θέση θα πρέπει να είναι η εξής, πολύ απλή. Ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε επί του θέματος της ενέργειας ακόμα και στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης όπως καθορίζουν οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, εφόσον η Τουρκία αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικά μας κόμματα θέτουν τροπολογίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως καθορίζουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα υπάρχει εναλλακτική πρόταση, εάν βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί. Που αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους κινδύνους που συζητάμε χρόνια Ακριβώς. τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Το βλέμμα στους γεωπολιτικούς και